Κοντά μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου, ο κ. Κώστας Βρακάς. Πρόεδρε, μια εξαιρετική πρωτοβουλία για άλλη μια φορά από την ΕΠΣΥΠ για την αιμοδοσία. Μεγάλη εβδομάδα. Χθες είχαμε αρκετό κόσμο. Σήμερα πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Πραγματικά η ανταπόκριση όλων των παραγόντων, των ποδοσφαιριστών, όλες τις οικογένειες του ερασιτεχνικού, διαιτητές, προπονητές, δημοσιογράφοι, χθες και σήμερα, πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ, είδαμε σπουδαία ανταπόκριση. Είχε έρθει πάρα πολλούς κόσμους, είχε δώσει αίμα για μια ακόμη φορά. Ο κόσμος του ερασιτεχνικού αθλητισμού δείχνει ότι είναι δίπλα σε τέτοιες πρωτοβουλίες, σε τέτοιες προσπάθειες και επιδεικνύει αλληλεγγύη, κάτι το οποίο στις μέρες μας θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Όχι μόνο ότι περνάμε κάποιες δύσκολες εποχές, βέβαια όπως είπαν και χθες αρκετοί που μίλησαν και που έχουν άμεση σχέση με τις πρώτες βοήθειες και χρειάζεται, όλα τα νοσοκομεία χρειάζονται αίμα. Πρέπει αυτό να γίνει συνείδηση και εμείς ως ΕΠΣΥ Ηπείρου προσπαθούμε. Όπως γνωρίζετε, έχουμε κάνει αρκετές τέτοιες προσπάθειες και θεωρούμε καθήκον μας να ανταποκρινόμαστε όποτε μας ζητείται η βοήθεια αυτή. Πέραν αυτού, υπήρχε μια πρωτοβουλία όσον αφορά το κίνητο της αιμοδοσίας αυτού του διημέρου. Πώς το έγινε αυτό? Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι σαν άνθρωποι που έχουμε υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζουμε να υπηρετούμε το ελληνικό, το γεννιώτικο ποδόσφαιρο, όταν έχουμε τη δυνατότητα, θεωρώ, οποιοδήποτε από εμάς έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει, πρέπει να το κάνει. Και όταν οι εποχές είναι ακόμη πιο δύσκολες, πρέπει όλοι να προσπαθούμε από το υστέρημά μας είτε και από το περίσσευμά μας να βοηθάμε όπου και όπως μπορούμε. Θεωρώ ότι αυτό είναι καθήκον όλων μας, να επιδεικνύουμε με όποιον τρόπο μπορούμε, είτε αυτός είναι οικονομικός, είτε οποιοδήποτε άλλος, είτε αυτή η προσπάθεια το να δώσουμε αίμα. Αυτό επιδεικνύει αλληλεγγύη και είναι νομίζω μια από τις πιο βασικές αρχές που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.